Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. With the tidings we bring to you and your friends. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. New Year, the music of Elvis, old Jerry and Bo. As long as it's Christmas, we'll sing rock and roll. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ελάτε γιατροί εδώ σας παρακαλώ, για ελάτε. Είστε οι γιατροί του Άι Βασιλή. Χαίρετε, τι είπες Έτα μου. Είστε οι γιατροί του Άι Βασιλή. Είμαστε γιατροί, μας φώναξαν, ναι, για να το γιατρέψουμε, αλλά καταλάβουμε ότι δεν προλαβαίνουμε και πρέπει να μοιράσουμε εμείς τα δώρα, γιατί αλλιώς όλα τα παιδάκια θα ήταν στεναχωρημένα. Να κολλήσουμε και λίγο. Όντως, βγήκε το παιδάκι από μέσα σου σήμερα. Έπιασαν οι γιορτές. Ναι, έχω ένα παιδί μέσα μου και νομίζω ότι το χάρηκα αυτό. Πάρα πολύ. Πώς πήγε η πρόβα στο Σύνταγμα? Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Μετά κολλήσαμε και θέλαμε να συνεχίσουμε να χορεύουμε συνέχεια. Και χόρευε και ο κόσμος. Δεν το περιμέναμε αυτό τόσο πολύ. Ηλία μου, σήμερα είδαμε σάλσα, ρούμπα, μοντέρνο, τζάιβ. Φτάνουν. Και πολλά lift, διάφορα σηκώματα. Ο κόσμος είπε δεν σε τρομάζει τόσο όσο η κριτική επιτροπή. Οι αλήθειες να λέγονται. Ο κόσμος. Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πήραμε και το πρώτο μας οκτάρι. Φτού, φτού, φτού. Μακάρι φτού, τώρα φτού. Και το κλίμα των γιορτών. Λες, να τους κάνει έτσι. Ανοιχτοχέριδε. Ωραία. Για πάμε να δούμε τι έχει να πει λοιπόν η επιτροπή. Κυρία Δανδουλάκη. Ήταν χαρούμενο, ήταν γιορτινό. Ήταν πολύ ευχάριστο. Ήταν πολύ ωραία η χορογραφία. Κάτι μου έλειπε από την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι ήταν λίγο για τη δική μου αίσθηση. Περισσότερη κίνηση θα ήθελα από τη μέση και πάνω. Κάτι συνέβαινε που δεν είχε την εκφραστικότητα που είχε η προηγούμενη σας εμφάνιση. Κατά όλα τα άλλα ήταν πολύ γιορτινό και φωτερό. Αυτό έχω να πω. Θέλαμε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό, χαρούμενο, σε σχέση με το προηγούμενο. Ναι. Φωκά. Ήταν γρήγορη χορογραφία. Μ' άρεσε. Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε λίγο το συγχρονισμό. Εντάξει, κάτι δεν σας πέτυχε στη διάρκεια του σηκώματος και όλα αυτά. Πέρασε, το καλύψατε μια χαρά. Αυτό όμως που απολαμβάνω είναι το ότι διαλέξετε δύο είδη χορού τελείως κόντρα μεταξύ τους και μουσικά σας βοήθησε, που ήταν το τζάιβ και η ρούμπα. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι η Έλενα ανταποκρίνεται πια σε αυτή την εναλλαγή, που δεν είναι τόσο απλό. Όταν έχεις έναν ρυθμό και κάνεις τζάιβ, ας πούμε, είσαι σε μια ατμόσφαιρα. Ξαφνικά όλο αυτό να πάει σε μια πιο λυρική κίνηση, πιο αισθησιακή. Αυτό κρατάω θετικό σήμερα. Πώς με νιώθετε. Κρατάω θετικό. Και συγγνώμη κυρία Δανδουλάκη, δεν θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπατε. Απλά καμιά φορά Ηλία, μπορεί να μην αισθανόμαστε αυτή τη χαρά που μπορεί να έχει μια χορογραφία, γιατί μερικές φορές κάποια πράγματα μπαίνουν στη σειρά. Τώρα θα κάνουμε αυτό, τώρα θα κάνουμε αυτό. Ενώ πολλές φορές δεν έχουμε την αίσθηση της ροής της χορογραφίας. Ναι, μεν τα εκτελούμε τέλεια, αλλά καμιά φορά η ροή είναι σαν να βάζουμε κουτάκια. Νομίζω ότι είναι αυτό που έλειπε σήμερα, ενώ όλο το άλλο ήταν πάρα πολύ ωραίο και άψογο. Εγώ πάλι νομίζω ότι η ροή ήταν πάρα πολύ καλή. Τεχνικά ήταν τα λάθη. Άρχισαν οι διαφωνίες οι εορταστικές. Και πιο πολύ εγώ στέκομαι στο θέμα της έκφρασης. Αυτό που μου αρέσει την Έλληνα στο ζευγάρι, βέβαια,
ελληνικές συνέμπειρες χορευτές, είναι ότι έχουν καταφέρει να εκφράζονται με έναν τρόπο πολύ πιο ζωντανό, πολύ πιο σωστό από τις προηγούμενες φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Κύριε Κωστάλα. Εγώ, για να μην αισθάνεται τέτοιες μέρες που είναι γιορτινές μοναξιά ο κύριος Λάτσιος, θα συμφωνήσω μαζί του. Ναι. Και... μοναξιά έτσι κι αλλιώς θα αισθάνομαι πάντα. Ναι, την απαλύνουμε όμως κάπως. Μου αρέσατε και υπήρχε κέφι, υπήρχε δροσιά, υπήρχε νιάτο υπάρχει φυσικά και ομορφιά. Ήταν χαρούμενη χορογραφία και τα, κάποια πράγματα... Εκεί θα συμφωνήσω λίγο με το Φωκά, αλλά γενικά μου αρέσει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γκαλένα. Ο κύριος Κωστάλα δεν άφησε κανέναν παραπονημένο. Συμφώνησε λίγο με τον ένα, λίγο με τον άλλο. Ελπίζω και η κυρία Βελίκοβα να μας δώσει έτσι λίγο χαρά. Ναι, συμφωνώ και εγώ με τον Γιάννη. Ροή είχατε και πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη σας ιστορία. Όμως, όντως χάσατε τα λήψη στο τέλος, αλλά ξέρω γιατί. Ήθελες να προσφέρεις τα δώρα σου και επειδή δεν πρόλαβες, είχες στο νου σου ότι δεν έδωσες αρκετά δώρα, γιατί και εκεί έχουν μείνει και άλλα. Και λες, άμα έπρεπε να τα δώσω όλα και χάσατε όλο το τέλος ουσιαστικά. Όμως, έχεις εξελιχθεί ραγδαία, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Καμία σχέση δεν έχεις με το ξεκίνημα. Και το ενεργειακό παιχνίδι που κάνατε, τα λέω. Το ενεργειακό παιχνίδι που κάνατε μεταξύ Jive και Roomba, πραγματικά πρέπει να βασίζεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο χορού, που εσείς χάρηκα πάρα πολύ που τα έχετε αποκτήσει. Έτσι, πολύ ωραία λόγια. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία λόγια. Δηλαδή, Φωκά, από σένα έχουν ένα παράπονο, νομίζω μόνο, ε. Τι παράπονο. Να το πούνε, αμαρτυρίε. Δεν χάρηκαν τόσο όσο χάρηκαν με του υπόλοιπου. Όχι, χαρήκαμε. Και αν δούμε του βαθμού και είναι αντίστοιχοι, θα χαρούμε ακόμα πιο πολύ. Για να δούμε, για πάμε να δούμε του βαθμού, μια και το είπε. Πάμε. Έλενα, όπως καταλαβαίνεις από την πάσα που έκανες προηγουμένως, δεν θα σε καθυστερήσω καθόλου. Πάμε αμέσως να δούμε τη βαθμολογία. Η βαθμολογία των Κριτών είναι... Γκαλένα Βελίκοβα. 7. Αλέξης Κωστάλας. 7. Κάτια Δανδουλάκη. 6. Γιάννης Λάτσιος. 7. Φωκάς Ευαγγελινός. 7. Σύνολο 34 βαθμοί. Όχι, 7. Έκανα λάθος. Με το συμπ... 7 είναι, 7 είναι. Έκανα λάθος, 7. Δεν μας φύγησε ησυχία. Έλενα μου, 7 είναι, μην ταράζεσαι. Με το συμπάθειο μας τσάκησαν λίγο. Λοιπόν, έπεσε. Αυτά κάνουμε. Να σου πω, Ελένα, το πνεύμα του Χριστουγέννου δεν μας το έφερε το φτάρι. Αλλά ο Άι Βασίλης την πρωτοχρονιά μπορεί και να μας το φέρει. Και για να είστε εδώ την πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, πρωτοχρονιά έχω γενέθλια. Να μου πούνε και πού θα τις περάσει. Ένας λόγος παραπάνω. Ψηφίστε λοιπόν για να είναι η Έλληνα και η Ηλίας εδώ την επόμενη Κυριακή. Και 8, γιατί από τη Δήμα τα χρειαζόμαστε. Και 8, οι τρόποι είναι πολλοί, τους βλέπετε στην οθόνη σας. Ψηφίστε να κάνουμε ένα. Δεν ζητάει και τίποτα. Ένα οκταράκι ζητάει. Την άλλη Κυριακή εδώ θα είμαστε. Πάμε, ψηφίστε. Και εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας πάντα να τα βάζουμε. Έτσι.